πάθατε? Δεν ξέρω. Δεν παίρνει μπροστά, δεν ξέρω τι να κάνω. Να... Βενζίνη έχει? Φουλ, χθες το γέμισα. Σ' αναλείπει κάτι? Ναι. Δεν ξέρω, είμαι άσχετη. Κι εγώ. Αν ήταν μηχανή θα ήξερα. Μάλλον πρέπει να τηλεφωνήσετε. Κι έχω ξεχάσει και το κινητό μου. Όλα στραβά μου πάνε σήμερα. Έγινα και χάλια. Πού να πληθώ? Αν θέλετε, είναι το σπίτι μου, εδώ παρακάτω. Όχι, εντάξει, δεν πειράζει. Καλά. Εντάξει, αφού επιμένετε, να ρίξω λίγο νερό αν δεν ενοχλώ, να πάρω και ένα τηλέφωνο. Πάμε. Μάζεψα τα πράγματα και έφυγα από εδώ. Τελίτσα. Πώς με είπες? Στελίτσα. Τι έχεις? Καλά. Δεν έχεις καταλάβει τίποτα λοιπόν? Τι να καταλάβω, Νίκο, τι λες? Έχαψες όλο αυτό το παραμύθι? Παραμύθι? Ο πατέρας μου χαίρει άκρας υγείας. Έχει καρδιά τάβρου. Οι γιατροί είπαν μπορεί να αγωνιστεί στους Ολυμπιακούς. Και τότε όλα αυτά που... Για σένα ήρθα. Γύρευα μια δικαιολογία για να σε ξαναβρω. Εγώ πίστεψα ότι πράγματι ο πατέρας σου... Κουτό κορίτσι, κουτό, κουτό. Αφού δεν είσαι κουτό κορίτσι, γιατί το παριστάνεις? Γιατί είναι πιο σεξ. Σ' αγαπώ. Και η Βίκη? Ποια Βίκη, ξέχνα επιτέλους το παρελθόν. Έλα, δώσ' μου το χείλι σου. Σκέτα ή κομπλέ με το υπόλοιπο κορμί. Τι έπαθες? Πώς με είπες? Δεν σου έχω μιλήσει ποτέ τόσο γλυκά, έτσι? Νίκο, τι συμβαίνει? Ήθελα να σε ευχαριστήσω για όλο αυτό που κάνεις. Σώπα καλέ, μην το ξαναπείς. Να ξέρεις ότι σε νιώθω πολύ φίλο μου. Φίλο? Σαν άντρα σε βλέπω, σαν φίλο καρδιακό. Σε ευχαριστώ, τιμή μου. Όχι, εγώ σε ευχαριστώ. Λίγο πιο κάτω από τη διασταύρωση. Σε πόση ώρα? Ευχαριστώ. Εντάξει, θα έρθουν να το πάρουν. Είναι χωρίς ζάχαρη και γάλα. Ευχαριστώ πολύ. Έτσι το πίνω. Ωραία μηχανή έχεις. Μ' αρέσουν πολύ οι μηχανές. Αλλά το πρόβλημα είναι ότι χαλάνε τα μαλλιά μου. Ναι, είναι ένα πρόβλημα. Έπειτα δεν μπορείς να βάλεις ένα μίνι? Όχι. Κι εγώ τα αποφεύγω. Έχω την εντύπωση ότι γνωριζόμαστε. Ναι, είναι τρομερή σύμπτωση. Ξέρω τον Νίκο από την Αυστραλία. Σοβαρά? Και τη Βίκη? Ναι, και τη Βίκη. Ακούστηκε ότι ο Νίκος έχει πάει πάλι Μελβούρνη. Ναι, έχει κατέβει. Business? Πα. Μάλλον για τη Βίκη. Αλήθεια? Γιατί ακούστηκε ότι είχαν χωρίσει. Δεν ανακατεύουμε σε αυτά. Ο αδερφός μου είναι... περίεργος. Ναι, είναι. Από το λίγο που τον ξέρω, δηλαδή. Δεν κάνατε παρέα στη Μελβούρνη? Είχαμε πιει ένα ποτό, μπορεί και δύο.
Έχουν ένα ραντεβού. Κι εγώ πρέπει να φύγω γιατί θα έρθουνε. Και λέω τόση ώρα, τι ξεχάσαμε. Σωτήρης. Βασιλική, χάρηκα πολύ, Σωτήρη. Ειλικρινά χάρηκα πολύ που βρέθηκε στον δρόμο μου. Πολύ ησυχία επικρατεί. Δεν χαίρεσαι να ηρεμήσει λίγο το κεφάλι μας. Παρακαλώ. Έλα, γόρι μου, πώς θα περνάς, τι καιρό κάνει. Θα στο δώσω τον πατέρα σου, έχεις και μια μάνα, δεν σε νοιάζει αυτή η μάνα. Καλά, ντε, στον δίνω, ο γιος σου. Έλα, ρε μπαγάσα, πού χάθηκες. Δόξα σε ο Θεός, καλά. Τα νέα σου. Ευχάριστα, πολύ ευχάριστα. Έρχεσαι. Παρασκευή μεσημέρι. Αλλά δεν έρχομαι μόνος μου. Αλλά με ποιον. Έλα τώρα που μου παριστάει τον Κινέζο. Δεν ξέρεις με ποιον έρχομαι. Όχι, αλήθεια, δεν πάει το μυαλό μου. Με τη Στελίτσα. Βρήκε καινούργια γκόμενα. Χριστός και Παναγία, πότε πρόλαβε. Α, ωραία. Μπράβο. Ποια είναι η Στελίτσα. Έλα ρε πατέρα, ποια Στελίτσα και κουραφέξαλα. Ήθελα να δω πώς αντιδράσεις. Με τη Βίκη έρχομαι. Φιλιά! Και από μένα πολλά φιλιά. Άντε, σας περιμένουμε. Άγνωστη κοπέλα και ανταλλάσσετε φιλιά. Με τη Δίκη έρχονται. Και την άλλη τι θα την κάνει. Δεν υπάρχει άλλη, πλάκα μου κάνει. Παίζεις. Με τη Δίκη, λες να τα ξαναβρήκανε. Ας έρθουν εδώ με το καλό και έχουν γνώση οι φύλακες. Κάτι έχεις βάλει στο μυαλό σου εσύ. Τίποτα, αγάπη μου. Βγήκα. Τι μου λες. Αυτά που άκουσα. Μη σου φύγει η κουβέντα. Αυτά αδέρφια έχω να θρέψω. Για το πήγε αυτό στην Αυστραλία. Για να τη φέρει πίσω. Τι να σου πω. Λυσάξανε κι αυτοί. Πάνε στην Αυστραλία, ξανάρχονται. Αγκάθια και ο κόλος τους. Μυστήρια πράγματα. Τον κύριο Λυκούργο πρέπει να δεις. Γελάνε μέχρι και τα μουστάκια του που δεν έχει. Κάτι μου βρωμάει, έχω μύτη εγώ. Η Βαφήν. Άσε κυρία Βέρα. Έχει λολαθεί τι θα τους μαγειρέψει. Μου λέει, δεν καταλαβαίνω, θα τους φτιάξουμε, λέει, φαγητά. Πρώτα, δεύτερο. Έτσι είναι τα επίσημα δείπνα. Έχουν πρώτο πιάτο, δεύτερο. Καλέ, πού να ξέρω εγώ. Εμείς στο Δέλβιν ούτε πιάτα δεν είχαμε. Από ένα τέτζερι τρώγαμε. Και πότε μας έρχεται το ζευγαράκι. Την Παρασκευή. Αχα. Σήμερα, λέει, η κυρία Βίκη θα τον πάει να γνωρίσει τους θείους της. Μα τι είναι αυτό το πράγμα, ρε Νικόλη. Τώρα που συγνωρίσαμε, μας φεύγεις αμέσως και μας φέρνεις και το κορίτσι μας. Μην ανακατεύεσαι εσύ. Ξέρνε τα παιδιά τι κάνουν. Θα σας ξανάρθουμε. Δεν θα τους ξανάρθουμε, Νικόλη μου. Ναι, αλίμονο. Δεν θα χαθούμε. Ήταν να μην γνωριστούμε. Για σήκω να με βοηθήσεις εσύ. Έλα. Άντε, στην υγειά μας, Νικόλη. Στην υγεία σου, κύριε Αντρέα. Υγεία πάνω απ' όλα, αγόρι μου. Εσείς οι νέοι το ξεχνάτε καμία φορά ότι μόνο αυτό μετράει. Α, σε παρακαλώ, κύριε Αντρέα. Δεν ξέρεις τι θυσία κάνω εγώ για αυτή την υγεία. Πολύ χάρηκα που σε γνώρισα. Μας μίλαγε η Στέλλα για σένα από καιρό. Για μένα. Μίλαγε η Στέλλα για μένα από καιρό. Τον ζάλισε τον άνθρωπο ή ακόμα. Άντε, πού είστε. Σε έψαχνε ο Νικολής. Σούριψα βρε Νικολή, Νικολή, καπετάνιο, τερτιλή. Τώρα σταμάτα. Τι μυρίζουν τα χεράκια σου. Πώς τρώμε. Να σε σερβίρω, Νικολή. Θυμάμαι όταν πρωτόρθαμε στην Αυστραλία, δούλεψα 5 χρόνια σερβιτόρος στο εστιατόριο Νέα Ελλάς, το Σίνδελ. 14 ώρες μεροκάματο, σερβίρισμα και λάντζα. I've noticed you around. I find you very attractive. Έτσι πολύ μιλάς πάντοτε. Γενικά δεν είμαι τις κουβέντες. Μ' αρέσει να μιλώ πολλά. Μάλιστα. Σε αντίθεση με τον αδελφούλη σου. Αλλά γιατί κάνει ο αδελφούλη σου. Καλά πρέπει να
Νομίζω γυρίζουνε. Ωραία. Όταν λες γυρίζουνε... Με τη Βίκη. Ποια Βίκη? Την πρώην του. Τη φίλη σου. Α, μαζί γυρίζουνε. Μπράβο, μπράβο. Πώς έτσι? Τα ξαναβρήκανε? Έτσι φαίνεται. Δεν έχω καταλάβει. Μπράβο, μπράβο. Άντε, μακάρι τα παιδιά. Ο Νίκος τι σου λέει, πως είναι ευτυχισμένος? Για τον Νίκο θα μιλάμε απόψε. Όχι, όχι, μια και το φέρει κουβέντα. Πάντως δεν το περίμενα να με πάρεις τηλέφωνο. Αφού περίμενα τόσες μέρες να με πάρεις εσύ. Δεν παίρνω ποτέ τηλέφωνα. Σοβαρά? Όποια ή όποιος με θέλει, ψάχνει να με βρει. Κοίτα σύνδεση, κι εγώ το ίδιο. Οπότε θα είναι μάλλον προβληματικό να ξαναβρεθούμε εμείς οι δύο. Ο ένας θα περιμένει τον άλλον. Εκτός να κανονίσουμε από σήμερα. Τι κάνεις αύριο? Λέω να κατέβω στο μοναστηράκι. Ναι, έχω χρόνια να πάω. Με θες παρέα? Ναι, γιατί όχι. Καλά, μη σκοτώνεσαι. Άντε, στην υγεία του Νίκου και της Βίκης. Με το καλό να τους δεχτείτε. Έλα, προχώρα, θέλω καφέ. Κάτσε να χαζέψουμε. Ποιο να πάρω, πες κι εσύ. Όχου, γι' αυτό δεν βγαίνω με γυναίκες για ψώνια. Όλα μ' αρέσουν, δεν ξέρω ποιο να διαλέξω. Πάρε ποιον να τελειώνω. Όχι, με συγχωρείς, δεν θα πάρω ποιον να είναι. Όχι, δεν θέλουμε. Βίκη. Γρηγόρη. Κανείς. Καλά, εσύ? Καλά κι εγώ. Πώς από εδώ, βολτίτσα? Ναι, είχα καιρό να κατέβω. Τον θυμάσαι τον Γρηγόρη? Έχετε συναντηθεί στην Άνδρο? Στην Άνδρο. Έχει περάσει καιρός από τότε. Εμένα σαν χτες μου φαίνεται. Κι όμως πέρασε καιρός. Τα νέα σου. Ωραία. Στη δουλειά, καλά? Ρουτίνα, όπως πάντα. Εσύ? Εγώ ψάχνω για δουλειά, ψάχνω για σπίτι. Γενικώς ψάχνεις. Ναι, δεν ξέρω ποιο να διαλέξω. Το φούξια δεν είναι το χρώμα σου? Πού το θυμάσαι? Όλα τα θυμάμαι. Το φούξια είναι το χρώμα σου, η σόδα το ποτό σου, το καφέ το πίνεις σκέτο, ούτε ζάχαρη ούτε γάλα. Το αρώμα σου λοιπόν, είναι... Λοιπόν, χάρηκα πολύ που σε είδα. Κάτσε, μισό λεπτό. Μου επιτρέπεις να σου το κάνω δώρο? Σε ευχαριστώ. Μου πάει? Με γεια σου. Μου πήγε, θα τον χάσω. Λοιπόν, τα λέμε. Πότε? Δεν σ' αρέσει, το βλέπω. Λίγο βλάχικο, δεν είναι το χρώμα? Είναι το χρώμα μου. Μετά το θυμήθηκα αυτό. Πώς και ήσασταν μαζί στην Άνδρο? Άσε, τι να σου λέω. Είναι ολόκληρη ιστορία. Είναι κι αυτός ένας από τους χιλιάδες θαυμαστές. Αν πάρεις κι άλλο, μισή τιμή. Δώσ' μου ένα. Τι χρώμα? Ό,τι να είναι. Για να πνιγώ το θέλω. Πέρασε σήμερα μπροστά μου με το φίλο της και με κοιτάξανε κι οι δυο ηρωνικά. Με εκδικήθηκε, ήξερε πως την αγαπούσα και πως ακόμα τη ζητούσα. Δεν με λυπήθηκε, με εκδικήθηκε.
Στην αρχή άκουσα το γέλιο της. Θυμάσαι το γέλιο της? Ναι. Ήτανε γάργαρο και αισθησιακό. Σαν συμφώνει από καζανάκι. Μετά γύρισα και είδα τα μαλλιά της. Θυμάσαι τα μαλλιά της? Ναι. Ήταν πλούσια και μεταξένια. Με μπόλικη πιτηρίδα και ψαλίδα στις άκρες. Κι ύστερα την είδα. Με το που την είδα μου κόπηκαν τα πόδια. Ήταν τόσο όμορφη. Θυμάσαι πόσο όμορφη ήταν? Ήταν απ' έξω μπέλα μπέλα και από μέσα... Πες το. Σήμερα ήταν ακόμα πιο όμορφη. Όχι μανιβέλα. Φορούσε κόκκινο πουλόβερ, τζιν μπουφάν, τζιν φούστα. Έλαμπε ολόκληρη. Όχι προπέλα. Ρε, ακούς τι σου λέω. Και τότε βλέπω δίπλα της τον άλλον. Αυτός ο άλλος. Ναι. Αυτός ο άλλος. Τι. Είναι ευεργέτης μας μεγάλος. Πολλές φορές αναρωτιέμαι γιατί κάθομαι και σου μιλάω. Χαλάω το σάλιο μου, το χρόνο μου. Sorry. Ήταν ένα ευχάριστο μουσικό διάλειμμα. Για πες, πώς ήταν αυτός? Άστα. Τα χάλια του είχε, ε? Από αυτούς που βλέπουμε στις διαφημίσεις. Πεδαράς, μπρατσωμένος, αστραφτερά δόντια. Τι εννοείς? Πιο ωραίος από μένα. Με αυτόν είχε έρθει η Στέλλα στην Άνδρο. Τα μπούτια σας έχετε μπλέξει. Τι θέλα και τη συνάντησα. Μου ξύπνησε όλο το παρελθόν. Μα εσύ χτύρπια. Τελείωσε. Περασμένα, ξεχασμένα. Υπάρχει άντρας πιο ωραίος από μένα? Βασική μας επιδίωξη θα είναι η παραγωγή μιας ευρείας γάμας γαλακτοκομικών προϊόντων από το κλασικό παραδοσιακό στραγγιστό γιαούρτι μέχρι το τρέντι νεανικό γάλα. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε. Πώς, τα λες τόσο επιστημονικά. Μοναχά αυτό το γάλα το τρέντι. Δεν το ξέρω. Κατσικίσιο είναι. Ναι, περίπου. Αλλό. Αυτά πρέπει να τα δει ο λογιστής. Νομίζω πως τελειώσαμε για σήμερα. Πάμε να τσιμπήσουμε κανένα πινελίκι. Αν το τσιμπήσω θα τα ακούσω κιόλας. Γιατί το λες αυτό? Πρέπει να γυρίσω νωρίς σπίτι. Επέστρεψε ο αδερφός μου από το εξωτερικό σήμερα και θα φάμε όλοι μαζί. Δεν θα το ξενυχτήσουμε. Ένα κρασάκι θα πιούμε, ίσα να βρέξουμε τα λαρύγκια μας. Τέλος πάντων, αν είναι για ένα κρασί... Πες τίποτα. Για ποιο θέμα? Ξέρω εγώ για τον καιρό, για τις διεθνείς εξελίξεις. Θες να μιλήσουμε για μας? Όχι. Προτιμώ για τις διεθνείς εξελίξεις. Τι έπαθες τώρα? Πάω να την πέσω με πτώμα. Να έρθω να κοιμηθούμε γαλίτσι. Όχι. Άλλο μην κάνεις έτσι. Μην με παρεξηγείς. Δεν είμαι καλά αυτή την εποχή. Έχω τα νεύρα μου. Γιατί, τι σου συμβαίνει? Δεν ξέρω, έχουμε περάσει. Υπάρχει κάποια άλλη? Και έλεγα πότε θα το πει. Καλά, μην δαγκώνεις. Στο είπα γιατί σε είδανε με μια ψηλή. Στα προλάβανε οι κατηνίτσες. Φίλοι του Νίκου είναι από την Αυστραλία. Αλήθεια? Σήμερα θα γυρίζει ο Νίκος από την Αυστραλία. Γύρισε. Α, γι' αυτό πας σπίτι, για να τον δεις. Βουλωμένο γράμμα διαβάζεις. Άντε, καληνύχτα. Δεν μας τα λες καλά, κύριε Σωτήρη.
Καλώς βρεθήκαμε, οικογένεια. Καλώς ήρθατε, παιδιά μου. Στην υγειά μας. Να είμαστε καλά. Να είμαστε καλά. Καλώς ήρθατε. Σας βρήκαμε. Κούλα μας. Να είσαι καλά, η Γρυσούλα. Αν δεν είχα και σένα. Άνια σου, ξέρω που πήγα. Είμαι τόσο χαρούμενη. Τι να ευχηθώ? Τίποτα. Ό,τι ευχήθηκε στις προηγούμενες φορές δεν βγήκε. Εγώ θα ευχηθώ. Ό,τι είναι να γίνει, να γίνει για καλό. Τη σκέφτηκες πολύ ότι την μπούρδα. Θα συμφωνήσω με τη θεία Εμιλία. Όλα για καλό. Σαν πιο λίγοι μου φαινόμαστε. Όχι, γιατί το λες αυτό, για να δω. Α, ο Μιλτιάδης ξάπλωσε, σηκώνεται πρωί. Η Ανέτα το πουλάκι μου είναι στο γραφείο. Έχει πέσει πολλή δουλειά τώρα τελευταία. Ναι, το πουλάκι μου. Έχει ψοφήσει στη δουλειά. Και ο Παναγιώτης μαζί της? Βέβαια μαζί της. Πού αλλού να είναι ο Παναγιώτης? Κάνει ο Παναγιώτης μακριά από την Ανέτα. Σωστά. Και ποιος άλλος να της λείπει? Το Σωτήρι δεν πήρε το μάτι μου. Α, ναι, καλέ. Ο Σωτήρης. Μου υποσχέθηκε, αν τα καταφέρει θα έρθει. Είχε μια ανηλυμένη υποχρέωση. Πολύ ανηλυμένη. Με τριμμένο πάγο και μια φέτα λεμόνι. Πατέρα. Λοιπόν, παιδιά μου, τα νέα σας. Τίποτα το ιδιαίτερο, όπως τα ξέρεις. Εσύ, πώς από τα μέρη μας. Πατέρα, τι ερωτήσεις είναι αυτές? Η Βίκη είναι πάντα καλοδεχούμενη στο σπίτι μας. Σας πεθύμισα. Σε πιστέψαμε. Πώς με βρίσκεις? Τι ανάποδος άνθρωπος που είσαι. Για πού τα βάλαμε? Ραντεβουδάκι. Ατιμού λίγο. Μόνο λίγο καιρό ξαποσταίνει και ξανά προς τη δόξα τραβά. Έλα μωρέ, τι να κάνω κι εγώ. Ποια είναι η άτυχη? Δεν την ξέρεις. Σοφία τη λένε. Τρώει κάθε μεσημέρι στο fast food. Άντε πάλι. Σούφεξε. Μπα, φοβάμαι πως έχω χάσει πια τη φόρμα μου. Κουμπλάρω με τις γυναίκες. Δεν ξέρω πώς να φερθώ, τι να πω. Κι εγώ γιατί είμαι εδώ? Για κακό. Ανοίγουμε το κουτάκι με τις ατάκες. Ποιες ατάκες? Τις δοκιμασμένες. Καμία γκόμενα δεν μπόρεσε να αντισταθεί σε αυτές. Λοιπόν, εσύ είσαι η γκόμενα. Βρες το διάλο. Ρώτα με πώς με λένε. Πώς σε λένε, πασά μου? Λάζαρο, θυμήσου το, γιατί σε 2 ώρες θα το ουρλιάζεις ανάσκελα. Να σου πω, μήπως κατά λάθος έχεις ανοίξει το κουτάκι με τις μαλακίες. Συναντιέστε, την κοιτάς. Μπανίζεις αυτό που φοράει και της λες. Φοβερά ρούχα. Τα φαντάζομαι κουβαριασμένα πλάι στο κρεβάτι μου. Τώρα καταλαβαίνω γιατί δεν σου κάθεται καμία. Την αρχίζεις το πύρι-πύρι και κάποια στιγμή καρφώνεσαι στα μάτια της και της λες. Κλέφτης ήταν ο πατέρας σου. Τι λες μωρέ ηλίθιε. Αυτό το έλεγαν πριν από 50 χρόνια. Ζαχαροπλάστη ήταν ο πατέρα σου. Άσε με να ολοκληρώσω. Τη λε, κλέφτη ήταν ο πατέρα σου. Και ρωτάει αυτή. Γιατί? Πάμε μια πρόβουλα. Πυρι-πυρι-πυρι-πυρι-πυρι-πυρι. Αχ, τι ωραία που τα λε. Και πυρι-πυρι-πυρι-πυρι-πυρι-πυρι. Κλέφτη ήταν ο πατέρα σου. Γιατί? Γιατί έκλεψε όλα τα αστέρια από τον ουρανό και τα έβαλε στα μάτια σου. Της με κόλασες. Και σε κάποια άλλη φάση τη ρωτάς. Είσαι κουρασμένη και ρωτάει αυτή γιατί το λες αυτό. Πάμε. Είσαι κουρασμένη. Γιατί το λες αυτό? Γιατί όλη νύχτα έτρεχες στα όνειρά μου.
τώρα ειλικρινά. Οι δυο μας είμαστε. Πιστεύεις ότι με τέτοιες μπουρούχες θα ρίξω γκόμενα? Ρε, αυτά είναι δοκιμασμένα. Χαμογέλα μου. Βγήκε ηλιός. Ή απλώς μου χαμογέλασες? Κόφτο, θα ξεράσω. Καλά, μία δοκιμή θα σε πείσει. Έπρεπε να της πω να βρεθούμε εδώ. Στο χώρο μου λειτουργώ καλύτερα. Αλλά θα ήταν χοντρό. Πώς να της το πω πρώτη φορά? Τις προάλλες ο Μίμης είπε μία ατάκα σε μία τύψα γεωπόνο και σε 10 λεπτά ήταν σπίτι του. Τι της είπε? Έχω συνδρομητική τηλεόραση. Και, τσίπησε η γεωπόνος? Σαν τρελή. Επιτόπου τον βουτάει και του λέει πάμε σπίτι σου. Ναι, αλλά εμείς δεν έχουμε συνδρομητική τηλεόραση. Ρε, πας καλά. Ο Μίμης δεν έχει καν τηλεόραση. Εντάξει. Φτάνουν οι συμβουλές. Κουράστηκα. Αυτόν το λόγο θα σου πω κι άλλον πια κανένα. Μεθύστε με τα θάνατο κρασί του 21. Άκου τις συμβουλές του καπετάν Λάζαρου και θα βγεις κερδισμένος. Μακάρι. Α! Θες να σου μάθω και πώς να ξεκουμπώνεις σουτιέν χωρίς χέρια? Πήγες από εκεί? Τους είδες που ήρθανε? Όχι. Ούτε κι εγώ. Μου απαγόρευσε η Ανέτα να παρευρίσκομαι στο δείπνο. Δεν θα χάσεις και τίποτα. Όχι! Ξέρεις τι φαΐγανε? Και του πουλιού το γάλα. Καληνύχτα. Ό,τι ασπρόρουχα είχες, τα πλύνε. Το πρωί θα τα σιδερώσω. Δεν χρειάζεται να κάνεις δουλειές, το έχω ξαναπεί. Όχι, δεν είμαι γαϊδούρη. Με φιλοξενείς τόσο καιρό. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Αύριο θα πλύνω σκούρα. Και πάλι, καληνύχτα! Άκου, άκου. Τραγουδάν. Πριν πατήσει τα 16, ήταν σ' όλα της εντάξει. Οι καμπύλες και τα φρούτα της τα γνώριμα. Μέσα σε 1-2 μήνες γίναν όριμα. Θαύμαζαν γνωστοί και φίλοι, κάθε νέα της καμπύλη. Τα παιδιά της γειτονιάς της την πειράζανε και όταν έβγαινε στους δρόμους της φωνάζανε. Όσο έχω μεγαλώσει, μπέρα, μπέρα, και έχω γίνει άλλη τόση και κάνω πια και μη ζαμπλή. Βρε την πόη έχω ρίξει, μπέρα, μπέρα, λες και με έχουνε τραβήξει, σε μέρες έγινα δίπλη. Μπέρα, μπέρα, πώς το λένε σ' αγαπώ. Μπέμπα, μπέμπα. Έλα στο στενό που έχω δύο λόγια να σου πω. Φούντωσε το κέφι. Αχ. Σωτήρη! Τι είναι πάλι? Μου λείπει η Ανέτα. Και εγώ τι θες να κάνω? Μου λείπει το γέλιο της, το τραγούδι της. Θα σου πω κάτι που δεν το ξέρει κανείς. Η Ανέτα, στις πολύ προσωπικές της στιγμές, όταν δηλαδή περνάει καλά, καταλαβαίνεις.
Τραγουδά Βοσκόπουλο. Τι κάνει? Τραγουδά Βοσκόπουλο. Έχει πολύ ωραία φωνή, το ξέρεις. Μάλιστα. Και από πού τη κολλήσε ο Βοσκόπουλος? Τι να σου πω, δεν ξέρω. Αυτά είναι εφηβικά βιώματα. Την πρώτη φορά που ολοκληρώσαμε τη σχέση μας, ακούω ξαφνικά «Σαν τις γαρδένιας στον Ανθό που ζει μια νύχτα μόνο». Τρώμαξα, δεν στο κρύβω. Την επόμενη φορά ήμουν προετοιμασμένος. Τι να σου πω, μωρέ, έχω γένει αυτά. Από τότε ήξερα. Όποτε άκουγα Βοσκόπουλο, ήξερα ότι όλα πήγαν καλά. Συνέχεια για τα δικά μου, λέμε, μίλα μου για σένα. Καληνύχτα, Παναγιώτη. Να μην το ματιάσω τον πατέρα σου, απόψε άλλος άνθρωπος ήτανε. Ναι, είχε κέφια. Κι εγώ το χάρηκα. Ας είσαι καλά, Νίκο μου, σε σένα οφείλεται. Και στη Δίκη. Ο Θεός να την έχει καλά κι αυτή. Τα ξαναβρήκατε μεταξύ σας, ε? Μανά. Όχι, δεν μου πέφτει λόγος. Αλλά ξέρεις τι αδυναμία σου έχει ο πατέρας σου. Ένα όνειρο έχει. Να σε καμαρώσει ντυμένο γαμπρό. Καλά, θα ντυθώ στις απόκριες. Άντε, πάω για ύπνο. Μάνα είμαι. Αν είπα και μια κουβέντα παραπάνω... Μην ανησυχείς. Δεν σε παρεξηγεί κανείς. Καληνύχτα. Τι κι αν περάσαν μήνες, είμαστε πάλι μαζί. Το όνειρο το χαμένο μας ξαναζεί. Νίκο. Τι? Πάρε με από το χέρι και μην κοιτάς πουθενά, 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 πουθενά. Να σε ρωτήσω κάτι. Είσαι τελικά τόσο χοντρόπετσι? Πάλι με χτυπάς στο ευαίσθητο σημείο μου. Μα είναι δυνατόν μέσα σε όλο αυτό που ζούμε να τραγουδάς? Βρε, αν δεν το διασκεδάσουμε, δεν θα τη βγάλουμε καθαρή. Αν κάτσουμε και σκεφτούμε την κατάστασή μας, θα πρέπει όλη μέρα να κλαίμε. Έχεις δίκιο, θα μας πάρει από κάτω. Γι' αυτό σου λέω. Η νύχτα θέλει έρωτα και πράγματα φανέρωτα. Μωρέ, δεν μπορώ να σε βλέπω έτσι. Τι να κάνω να σου φτιάξω το κέφι? Τίποτα. Εντάξει, καλά είμαι. Θες να σου χορέψω έναν καρσιλαμά? Όχι, έχω ήδη ένα κατεμένο στομάχι. Θες να σου κάνω στριπτής? Ένα ηρεμιστικό μπορείς να πάρεις και να κοιμηθείς. Καλά. Πάω να φάω τις κρέμες μου, να βάλω, ήθελα να πω.
Γεια. Γεια σου, ρε. Τι κάνεις? Καλά, εσύ? Ας τα λέμε καλά. Μήπως είδες ένα σκυλάκι? Σκυλάκι? Όχι. Πού πήγε το κοπρόσκυλο? Πίπι! Πίπι! Εσύ από εκεί έρχεσαι? Όχι, λέω να μην ψάξω προς τα εκεί. Θα το έχεις δει άμα ήταν. Ναι, όχι. Δεν είδα τίποτα. Μα το κτίνος. Πίπι! Πίπι! Αν δεν υπάρξει κάποιο γραφειοκρατικό πρόβλημα, τη Δευτέρα μπορούμε να υπογράψουμε το πρακτικό συγχώνευσης. Ανέτα, κοίτα με στα μάτια. Ναι, να πηγαίνουμε καλύτερα. Μη μου κάνεις την πάπια για τα σπασόλα. Σας παρακαλώ, παραφέρεστε. Γιατί κάνεις ότι δεν καταλαβαίνεις? Ακούστε, κύριε Βλάση. Γιατί μου μιλάς ένα με δύο? Ένας είμαι. Άκου, κύριε Βλάση. Σκέτο, Βλάση. Πες το να τ' ακούσω. Βλάση. Οχ. Τι είναι? Πώς το λες έτσι? Λιγώνομαι. Πρόσεξε με, σε παρακαλώ. Ναι. Εγώ τον Παναγιώτη δεν τον έχω ακόμα ξεπεράσει. Ούτε εγώ την Κικίτσα. Και επίσης, εγώ τον Παναγιώτη δεν τον απάτησα ποτέ. Ούτε κι εγώ την Κικίτσα. Ξύλο της έχω ρίξει, παραδέχομαι. Καντήλια της έχω κατεβάσει. Αλλά δεν την κεράτωσα ποτέ. Τέλος πάντων, η συζήτηση είναι ατελέσφορη. Καλά, για να το λες εσύ. Δεν έβγαλε φωτοτυπίες στους ισολογισμούς. Να σταματήσουμε για λίγο από το γραφείο. Στο δρόμο μας είναι. Πού είναι το γκαρσόν? Δεν θα καθυστερήσουμε πάνω από 2 λεπτά. Δεν βιάζομαι. Τι έχω να βυζάξω? Να ζεσταθεί το φωτοτυπικό. Θέλει λίγο χρόνο. Εγώ δεν θέλω. Κι εγώ είμαι. Ανέτα. Κύριε Βλάση. Δεν είμαι κύριος. Βλάση, τι πας να κάνεις? Βλάση! Βλάση! Πριν χαθεί το όνειρό μας και ξανά βραδιάσουμε, άσε με να σ' αγαπάω κι όπου φτάσουμε. Πώς το Τοξότης? Ναι, Τοξότης. Είναι καλή περίοδος για τους Τοξότες? Δεν ήταν, μέχρι απόψε. Γιατί, τι έγινε απόψε? Απόψε... Ωχ, η κολλητή μου. Έλα, δεν μπορώ να σου μιλήσω τώρα. Ναι, θα σου πω. Όχι, θα σου πω. Περίπου θα σου πω. Έλα, ναι, ό,τι ώρα κι αν είναι. Φιλιά, γεια. Κάτι πήγαινες να πεις? Όχι, δεν. Το ξέχασα. Τι άλλα? Τίποτα. Εσύ τα δικά σου. Κι εγώ τίποτα. Έχω συνδρομητική. Τι έχεις? Συνδρομητική. Τηλεόραση. Έτσι όπως το πες, νόμιζα και εγώ ότι έχεις κάποια αρρώστια. Όχι. Πιάνω και 60 κανάλια και λίγα λέω. Δεν βλέπω τηλεόραση, τη σχένομαι. Καλά κάνεις. Κι εγώ μην νομίζεις. Πιο πολύ διακοσμητική την έχω. Ωραία ρούχα φοράς. Σ' αρέσουν. Τα φαντάζομαι. Με ξεκτώσεις τα πειρά. Τα φαντάζομαι. Είναι πολύ άνετα, πλήνε βάλε. Το φαντάζομαι κουλουριασμένα στο πλάι. Κουλουριασμένα. Όχι, λάθος έκανα. Κουβαριασμένα ήθελα να πω. Φαντάζεσαι τα ρούχα μου κουβαριασμένα? Άστο, ξέχνα το. Τι βρίσκεις με τα κουβαριασμένα ρούχα? Άστο, σου λέω. Κάτι άλλο ήθελα να πω. Να σε ρωτήσω κάτι. Είσαι κουρασμένη?
Πτώμα είμαι. Φαίνεται, ε. Έχω ξεκολωθεί από το πρωί. Κάνε μου μια χάρη. Να σε κεράσω. Όχι, όχι, προς Θεού. Χαμογέλα μου. Τι? Κάνε μου αυτή τη χάρη, χαμογέλα μου. Όχι, δεν μπορώ, δεν γίνεται. Έλα, σε παρακαλώ, δεν θα σου ζητήσω τίποτε άλλο. Τον οδοντίατρο έρχομαι. Έβγαλα το κοινόδοντα. Περαστικά. Να σε ρωτήσω κάτι άλλο. Κλέφτης ήταν ο πατέρας σου. Πού το ξέρεις? Όχι, δεν ξέρω τίποτα. Άλλο ήθελα. Ξέρεις για τον πατέρα μου, ε? Θα σου εξηγήσω. Είναι σκευωρία. Ήτανε προϊστάμενος στον ΟΤΕ και κατηγορήθηκε άδικα για υπεξαίρεση. Όχι, εγώ άλλο ήθελα. Είναι πλεκτάνη. Θα αποδειχθεί και στο δικαστήριο. Είναι αθώος ο πατέρας μου. Όχι, με παρεξηγήσεις. Εγώ δεν. Κασμερώταγες από την αρχή. Τι περίμενες? Σοφία, όχι, κάτσε. Εγώ δεν. Να σου. Ανάθεμά σε, καπετάνια. Είσαι το τέρι μου, το ιδανικό μου. Είσαι το τέρι μου και τις μισής καρδιάς.